Λοιπόν, για τα spare ribs με σπιτική barbecue sauce θα χρειαστούμε 1 κιλό spare ribs, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη ή καστανή, 1,5 κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές πάπρικα, μισό κουταλάκι σκόνη chili, 2 κουταλάκια κίμινο, 2 κουταλάκια καπνιστή πάπρικα και 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. Για την τέλεια barbecue sauce θα χρειαστούμε 1 μεγάλο κρεμμύδι, 6 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 1,5 περίπου κουταλιές ginger, φρέσκο ginger, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, είναι 1,5 φλιντζάνι περίπου, ketchup, μισό φλιντζάνι μιλόξιδο, είναι 125 ml, 100 ml σόγια σος ή 6 κουταλιές αν θέλετε, 125 ml νερό, 40 γραμμάρια ζάχαρη μαύρη, 1,5 κουταλάκι αλάτι και 3/4 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σας είπα ότι θα φτιάξουμε spare ribs. Έχω εδώ τα spare ribs που έπιασα από τον κρεοπόλη μου. Πριν να σας δείξω τι θα κάνουμε εδώ με τα spare ribs, να σας πω ότι υπάρχουν δύο ειδών spare ribs. Υπάρχουν αυτά του φιλέτου, όπως τα λέει ο κρεοπόλης μου, που είναι από την μπριζόλα, την κοτολέτα, όπως λέμε εμείς κυπριακά. Και υπάρχουν και του μπέικον. Είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Απλά το ένα έχει λίγο περισσότερο λίπος που το άλλο. Εξαρτάται τι θέλετε. Επίσης το κομμάτι που είναι στο μπέικον, έχει το λεγόμενο τραγανό, το τρανόν όπως λέμε εμείς, το οποίο, εντάξει, έχει ο κόσμος που μπορεί να μην του αρέσει πάρα πολλά. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, να σας πω κάτι, είναι τόσο ωραία τα spare ribs, τόσο ωραία η σως, που πραγματικά θα λάβετε υπόψη να είναι από το φιλέτο, να είναι από τον μπέικον ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να σας δείξω κάτι που έμαθα στην πορεία με τα spare ribs. Εάν δεν θέλετε να κάνετε τη διαδικασία, μεν την κάνετε. Απλά να σας πω ότι το μείγμα μπαχαρικών θα το τραβήσουν πιο καλά τα ribs και θα γίνουν πιο νόστιμα. Επίσης θα γίνουν πιο μαλακά. Βλέπετε ότι τα spare ribs έχουν που την πίσω μεριά, τούτη είναι μπροστά η μεριά, έχουν που την πίσω μεριά, τούτη είναι την μεμβράνη, μια μεμβράνη. Να πιάσετε ένα μαχαίρι του ψωμιού, το οποίο δεν είναι μικρό στην ακριά, συγγνώμη, του βουτύρου ή του ψωμιού, και περάστε το έτσι μέσα για να ξεκολλήσει λίγο του τη μεμβράνη. Μετά είναι πολλά εύκολη η διαδικασία. Απλά τραβάτε το και σκένει. Κάμα το πολλά professional του, δεν έτσι είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και με τα υπόλοιπα. Αν καμιά φορά γλιστρούν τα χέρια σας, τώρα να σας δείξω έναν κολπάκι. Αν σας δυσκολεύει κανένα κομματούι, πιένετε λίγο παρακάτω, ώστε να βρείτε έτσι έναν τρόπο να μπείτε μέσα. Ωραία, εντάξει. Πολλές φορές γλιστρούν τα χέρια σας και θα καταφέρνετε να κάνετε το πράγμα. Εδώ σαν τώρα γλιστρούν τα χέρια μου εμένα. Πιάνω έναν κομμάτι χαρτί και τραβώ το. Είπα σας, αν δεν θέλετε να κάνετε τη διαδικασία, δεν είναι ότι έτσι θα βγουν ωραία τα ρίψα σας, πάλι να βγουν φανταστικά τα ρίψα σας. Απλά τούν το πράγμα θα κάνει το κρέας να τραβήσει πιο καλά και πιο εύκολα. Τούτη την απίθανη, απίστευτα ωραία μαρινάδα με μπαχαρικά που να φτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, και βλέπετε έχω έναν ταψί φούρνου που να ταψίσουμε μέσα. Θα πιάσω έναν μπολ, να βάλουμε όλα τα υλικά για να κάνουμε το πολλά ωραίο μείγμα μπαχαρικό. Έχω εδώ το αλάτι πρώτα, πάπρικα, δεν σας φανούν πολλά τα μπαχαρικά, είπα σας το και άλλες φορές ότι κάποια φαγητά πρέπει να τα καρικεύουμε έτσι καλά. Τούτον είναι ένα. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη. Η ζάχαρη βοηθά να τραβήσει πιο εύκολα τα μπαχαρικά και έτσι διάτωσε μια γλυκάδα μαζί με τούτα όλα τα μπαχαρικά που βάζω. Κίμινο, πιπέρι,
καπνιστή πάπρικα. Να σας πω επίσης, αν θέλετε, τούτον το μείγμα μπαχαρικών είναι πάρα πολύ ωραίο. Να θέλετε να κάνετε πιο μεγάλη ποσότητα, να το βάλετε σε ένα βαζάκι και να καρικεύετε. Οπότε να ανάψετε κάρβουνα ή να κάνετε κάτι στη σχάρα, είναι φανταστικό. Επίσης να σας πω ότι τούτα τα ribs, βλέπετε, να τα κάνουμε στο φούρνο. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε στη σχάρα. Μπορεί ο φούρνος σας να σας εξυπηρετήσει και να κάνετε φανταστικά ribs χωρίς να χρειαστεί να ανάψετε κάρβουνα. Ή μπορεί να μένει καλός ο καιρός, ρε παιδί μου, να μην θέλετε να βγείτε έξω. Να θέλετε να τα κάνετε ούλα στην άνεση του σπιτιού σας. Ωραία. Να καρικεύσουμε πρώτα το μέσα μέρος και πάντα όταν καρικεύουμε έτσι κρέας, τρίψετε τα μπαχαρικά να μπουν βαθιά μέσα στο κρέας για να είναι έτσι ωραίο γευστικό. Επίσης μη φοβάστε να καρικεύσετε, πραγματικά βάρτε έτσι κάμποσο γιατί θα δώσει πάρα πολλά ωραία γεύση στο κρέας. Μπορούσαμε να βάλουμε, πρέπει να πω, και σκόνη σκόρδου ή σκόνη κρεμμυδιού πάνω στα ρίψ, πάει πάρα πολλά. Απλά είπα ότι επειδή έβαλα σας 6 σκελίδες σκόρδο μες στο barbecue sauce, αλλά εγώ να μην το παρακάμω, λέτε ότι συνέχεια χρησιμοποιώ τα σκόρδα. Λοιπόν. Μετά θα το γυρίσουμε από την άλλη. Βλέπετε ότι χρησιμοποίησα σχεδόν όλο το μείγμα, όχι σχεδόν, να το χρησιμοποιήσω όλο, έτσι να σπάω. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι τούτον είναι λίγο περισσότερο που έναν κιλό που σας είπα για τη συνταγή. Συνήθως έναν κιλό είναι 2 σειρές που σπέαριξε. Αλλά σας είπα, αν σας περισσέψει το μείγμα, βάλτε το σε ένα βαζάκι. Όσες φορές θα βάλετε πάνω στον γκριλ κρέας, είναι πάρα πολύ ωραίο μείγμα. Αν θέλετε επίσης, αν δεν θέλετε να λερώσετε το ψήσι σας όπως έκανα εγώ, μπορείτε να ψήσετε τα ribs πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Να βάλετε ένα χαρτί που κάτω, να βάλετε τα ribs πάνω. Και θα τα ψήσουμε στο φούρνο. 175 βαθμούς στον αέρα, θέλουν 1 ώρα και 15 λεπτά. Τώρα να μου πείτε, γιατί να ψήσω τα ribs, γιατί να μεν τα βάλω κατευθείαν στη σχάρα ή κατευθείαν με την barbecue sauce, γιατί θέλετε τα να μαλακώσουν, να πέφτουν από το κόκκαλο, όπως λέμε. Δηλαδή, πραγματικά θα δείτε, θα είναι τόσο μαλακά στο τέλος, γλυκά, πικάντικα, θα είναι φανταστικά. Λοιπόν, για να τα ψήσουμε, επειδή πάντα δεν θέλουμε, όταν βάζουμε ένα θυμόχαρτο σε ένα φαγητό, δεν θέλουμε να ακουμπά το φαγητό. Θα βάλουμε πρώτα αντικολλητική λαδόκολλα και ένα κομμάτι ένα θυμόχαρτο. Επίσης, να προσέξετε ότι εγώ τα ρίψα έβαλα τα μέσα στο ταψίν του φούρνου μου, γιατί βολεύει το ταψίν του φούρνου, είναι έτσι μεγάλο, γιατί όχι. Λοιπόν, είπαμε 175 βαθμούς στον αέρα για 1 ώρα και έναν τετάρτο. Αν θέλετε μπορείτε να ψήσετε τα ribs σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, 160 βαθμούς στον αέρα. Θα πρέπει να τα ψήσετε 1,5 ώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά. Εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πιο χαμηλός φούρνος, 175 είναι μια χαρά. Ο λόγος που τα έβαλα στο κάτω μέρος του φούρνου δεν είναι γιατί εσείς πρέπει να τα ψήσετε στο κάτω μέρος του φούρνου, θα τα βάλετε στη μέση του φούρνου. Είναι γιατί εγώ ήδη έψησα τα spare ribs και θα σας δείξω αμέσως τώρα πώς είναι. Για να καταλάβετε, δεν τα άνοιξα από πριν. Επίσης, να σας πω, αν είσαι καλεσμένος, αν θέλετε το φούρνο σας να είναι ελεύθερος και την ώρα ή οτιδήποτε, την διαδικασία μπορείτε να την κάνετε από την προηγούμενη ημέρα
να έχετε τα ribs σημαίνα έτοιμα και μπορείτε να τα έχετε ή στην κατάψυξη ή στο ψυγείο, απλά μετά να πρέπει να τα βγάλετε σε θερμοκρασία δωματίου και να συνεχίσετε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τούτα τα ribs τώρα είναι ψημένα, είναι έτοιμα. Απλά δεν έχουν πάνω την φανταστική barbecue sauce που να κάνουμε τώρα, που θα τα κάνει να είναι τέλεια. Εάν έχετε μια σχάρα έξω από το σπίτι ή αν ανάψετε κάρβονα και θέλετε να κάνετε τη διαδικασία στα κάρβονα, που τούτον το σημείο είναι να προχωρήσετε. Από εδώ που είμαστε τώρα, να πιάσετε τα ρύψα, θα τα βάλετε στη σχάρα και θα λείψετε από πάνω με τη φανταστική barbecue sauce. Δεν θα σας κρατώ σε αγωνία, ούτε να σας ξαναπώ η φανταστική barbecue sauce να με ξεκινήσω να την κάνω. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε την barbecue sauce. Σημειώστε πριν να προχωρήσω ότι αν θέλετε μπορείτε να πιάσετε μια barbecue sauce που το μπακάλι, που την απαραγορά και να κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ επιμένω ότι η σπιτική barbecue sauce είναι πολλά πιο ωραία και θα σας αποδείξω αμέσως γιατί. Λοιπόν, θα βάλω μέσα στο τηγάνι μου λίγο ελαιόλαδο, έτσι και ο κουταλιές δεν το θέλει και πάρα πολύ. Και θα τηγανίσω μέσα ένα μεγάλο κρεμμύδι. Ψιλόκοψα το κρεμμύδι μου, να το βάλουμε να πάρει χρώμα και θα βάλω και μαζί τις 6 σκελίδες σκόρδων που σας είπα πριν. Τώρα θέλετε να βάλετε 3 σκελίδες σκόρδων, βάλετε 3, αλλά εγώ βάζω 6. Δεν ξέρω σας το ξαναείπα στην εκπομπή, όταν βάζετε κρεμμύδια στο τηγάνι, είναι καλά να βάζουμε λίγο αλάτι. Ο λόγος είναι γιατί βοηθά τα κρεμμύδια να χάσουν την υγρασία τους. Όταν έβαλα λίγο αλάτι. Όταν κόβετε τα κρεμμύδια για τον σοτ, δεν είναι ανάγκη να τα κόψετε πάρα πολλά μικρά κομματάκια ή να προσπαθήσετε να είναι πολλά μικρά κομμένα. Ο λόγος είναι γιατί μετά να έρθουμε με το blender, να λιώσουμε τούτην τη σως, να τη βάλουμε μέσα στο blender να γίνει τελείως βελουδένια. Μένα μου αρέσει μέσα στην barbecue sauce να βάλω ginger. Το ginger δεν σημαίνει ότι να την κάνει ασιατική barbecue sauce ή οτιδήποτε το φάει σας να γίνει με ασιατικές γεύσεις κλπ. Το ginger είναι πάρα πολλά ωραίο υλικό να χρησιμοποιάτε. Όταν θέλετε να δώσετε γεύση, όταν θέλετε να δώσετε λίγη έτσι φωτιά τα πράγματα, διότι έχει μια φωτιά το ginger. Και βλέπετε, δεν ασχολούμαι πολλά να το κόψω πάρα πολλά μικρά κομματάκια, γιατί είπα σας, μετά θα βάλουμε τη σως μέσα στο blender και θα τα διαλύσουμε όλα. Θα μου σκομυρίσει το ginger τώρα, μακάρι να μπορούσατε να μυριστείτε. Άκουσα ότι κάπου στην Ιαπωνία ανακαλύψαν όμως τον κόλπο να βλέπεις τον άλλον και να μυρίζεσαι όλα. Εμείς ακόμα δεν φτάσαμε στον το σημείο, αλλά ελπίζω να το φτιάξετε σπίτι σας και να καταλάβετε πόσο ωραίο είναι τούτον το σως. Λοιπόν, βάλαμε το ginger. Και τώρα θα βάλω μέσα σε τούτην τη σως, θέλουμε να βάλουμε καλή κέτσαπ. Θα διαλέξετε τη κέτσαπ που σας αρέσει και θα βάλουμε κέτσαπ. Θα βάλουμε σόγια σως. Σας είπα ότι δεν είναι κινέζικη συνταγή, αλλά η σόγια σως, έτσι για να χρησιμοποιούμε την πάντα όταν θέλουμε να δώσουμε περισσότερη γεύση κάπου. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε να δώσουμε περισσότερο γεύση, γι' αυτό θα βάλουμε σόγια σως. Να δώσει αλμυράδα. Θα βάλουμε μιλόξιδο. Το μιλόξιδο πάντα χρησιμοποιείται μέσα στις barbecue sauce. Εξού όταν να δοκιμάσετε έτσι μια barbecue sauce, να δείτε ότι έχει μια ξινάδα. Η ξινάδα είναι το τοξίδι. Λοιπόν,
Να βεβαιωθούμε ότι βάλαμε τα όλα. Σόγια σος, λοιπόν, θα βάλουμε τη μαύρη ζάχαρη, βέβαια. Βλέπετε, όταν φτιάχνετε εσείς μια μπαρμπεκιού στο σπίτι, μπορείτε να ελέγξετε το είδος της ζάχαρης που να βάλετε, πόση ζάχαρη είναι να βάλετε. Ενώ όταν αγοράσετε μια έτοιμη μπαρμπεκιού σος, τούτον ελέγχει το παραγωγός που φτιάχνει τη συγκεκριμένη μπαρμπεκιού σος. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει πολλές φορές να κάνω τα πράγματα σπίτι μου, γιατί είναι έτσι πιο ελεγχόμενα, αν θέλετε. Μπορείτε και να μην βάλετε καθόλου τη ζάχαρη μέσα, αλλά εγώ δείχνω σας τον τρόπο που θα γίνει τούτη συνταγή φανταστική. Λοιπόν, βάλαμε τη μαύρη ζάχαρη, να καρικεύσουμε, να βάλουμε ένα αλάτι, πιπέρι. Αλάτι βάλαμε ήδη, γιατί βάλαμε μέσα στο κρεμμύδι την ώρα που το τηγανίζαμε, και θα βάλουμε και πιπέρι. Αν θέλετε τούτη σως να είναι πικάντικη, τότε θα βάλετε και λίγο chili powder μέσα. Εγώ δεν θα βάλω chili powder γιατί έβαλα πάνω στα spare ribs. Να βάλω όμως αρκετό πιπέρι. Λοιπόν, και τώρα να την αφήσουμε έτσι να σιγοβράσει. Ξεχάσαμε να βάλουμε και το νερό, να βάλω και μισό φλιντζάνι νερό. Θα την αφήσουμε να σιγοβράσει, θέλει περίπου έτσι έναν τέταρτο, να γίνει λίγο πιο παχύρευστη. Σαν τώρα, ας πούμε, ένα αρκετά ρευστή, να γίνει λίγο πιο παχύρευστη μετά από 15 λεπτά. Και μετά θα την μπλεντάρουμε, όπως μάθαμε να λέμε. Θα την αλέσουμε και θα γίνει μια βελουδένια φανταστική μπαρμπεκιού σος. Λοιπόν, τέλειωσε η μπαρμπεκιού σος. Τούτο που θα κάνω τώρα, θα πιάσω τούτο το πολύ ωραίο μπλεντεράκι μου. Θα τη διαλύσω. Αν δεν έχετε έτσι πράγμα, μπορείτε να το κάνετε σε food processor ή σε συνηθισμένο blender, ό,τι έχετε. Ή αν θέλετε μεν την αλέσετε, απλώς είναι πιο ωραία όταν την αλέσετε. Τώρα είδατε και τον λόγο που χρησιμοποίησα μια ψηλή κατσαρόλα για να κάνω την barbecue sauce. Γιατί αν δεν είναι ψηλή κατσαρόλα, θα με να πεταχτεί πάνω σας και να έχετε έτσι εγκάβματα, μη κακό σας. Τούτο που έχουμε τώρα δάμε είναι μια φανταστική, τέλεια, γλυκόξινη barbecue sauce. Σας είπα τέλεια για όλα σας τα κρέατα, την οποία μπορείτε να φυλάξετε στο ψυγείο. Εμείς όμως δεν θα τη φυλάξουμε στο ψυγείο. Να πιάσω έναν άλλον ταψί για να μην σας μπερδεύω και θα βάλω από κάτω αντικολλητικό χαρτί. Εγώ κάνω το στο ίδιο ταψί, να σας πω την αλήθεια, που ψήνω τα ρίπς. Απλώς τώρα, επειδή θέλω να φατσάρει παραπάνω το φαγητό μου, να τα βάλω πάνω στον αντικολλητική λαδόκολλα για να βλέπετε όλα τι κάνω καλά. Τούτον το ζουμί που έχει μέσα το ταψί μου, να το βάλω μέσα στην μπαρμπεκιού. Αν δείτε Αμερικάνους σεφ να κάνουν τον το πράγμα, να δείτε ότι τούτο ονομάζονται πολλές φορές mop, που σημαίνει φλόκος, όπως λέμε στα κυπριακά. Ο λόγος είναι γιατί τούτο που κάνεις μετά, με το barbecue sauce, είναι σφογγαρίζεις ουσιαστικά τα spares. Σε τούτο το στάδιο που βάζω, που σφογγαρίζω εγώ τα spares, εάν έχετε έναν γκριλ έξω, αν έχετε γκριλ με γκάζι, π.χ. τότε να ανάψετε τα πλαϊνά του γκριλ σας και θα αφήσετε το μεσαίο σβηστό. Πρέπει να ψηθεί όχι σε άμεση φωτιά, σε έμμεση φωτιά, όπως λέμε.
Φωγκαρίζουμε καλά τα ρίψ του τη μια πλευρά. Εμείς είπαμε ότι σήμερα να χρησιμοποιήσουμε το φούρνο. Ο λόγος που να χρησιμοποιήσω το φούρνο, παρόλο που έχω γκριλ έξω, θέλω να σας δείξω ότι τούτο το φανταστικό το φαγητό που θα τους κάνει όλους να θέλουν να γλύφουν τα δάχτυλα τους και να ό,τι χαρτοπετσέτα να έχετε σπίτι είναι να χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να το κάνετε με το φούρνο σας. Ωραία, βάλα από τη μια πλευρά. Λίγο της υπομονής, αλλά έχεις και τη χάρη του ρε παιδί μου το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάει πίσω στο φούρνο, στους 175 βαθμούς. Θέλει περίπου 30 λεπτά, αλλά κάθε 10 λεπτά θα το γυρίζετε και θα βάλετε barbecue. Γυρίζουμε τελευταία φορά τα ribs, βάζουμε barbecue sauce, σερβίρουμε με σαλάτα coleslaw, τέλεια. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη. Ακόμουν γκριτά. Λοιπόν, το τελευταίο σφουγγάρισμα. Πρέπει να σας πω ότι την ώρα που δεν βλέπατε εσείς, ο Πέτρος ήρθε εδώ μέσα και έφυγε βίντεο τα ρίψ αν ήταν μέσα στο φούρνο για να τα στείλει το Ανδρέα που δεν είναι εδώ σήμερα για να κυστήσει. Λοιπόν, είναι φανταστικά πραγματικά, αν μπορούσα, αλλά δεν μπορώ με τα καυτά. Ήταν να σας τραβήσω ένα για να δείτε πόσο μαλακά είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω ένα με το... Δέστε τον το πράγμα, θωρείτε με. Τούτον το πράγμα είναι το κάτι άλλο, δηλαδή τούτον το κρέας είναι, σας λέω, θα πέφτει που το κόκκαλο. Είναι φανταστικά.